καλημερίσω και να υποδεχτώ στη γιάφκα μας τον αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και κύριο Σωκράτη Ξενίδη, που είναι και βουλευτής στην πανέμορφη Ξάνθη. Καλή σας μέρα, Υπουργέ. Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για τον τόπο μου. Τα καλά σας λόγια. Ο τόπος σας έχει πολλές απαιτήσεις από εσάς και από όλους τους πολιτικούς που βγάζει κατά καιρούς, γιατί είναι ένας τόπος που έχει ξεχαστεί και μπορεί να παράγει και ενέργεια και προϊόντα, και νομίζω ότι επειδή έχω περάσει από την Ξάνθη, έχω υπηρετήσει και έχω φίλους, έχω διαρκή επαφή με τους πολίτες της Ξάνθης, νομίζω ότι αξίζει και καλύτερης τύχης. Δεν λέω ότι φταίτε εσείς, κύριε Ξενίδη, αλλά νομίζω ότι αν ρίχναν μια ματιά όλες οι κυβερνήσεις τα τελευταία 30 χρόνια και σε αυτή την περιοχή, θα ήταν προς όφελος όλου του ελληνικού λαού. Αλλά έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες, οι οποίες όμως αποδεικνύεται ότι δεν ήταν σε σταθερές βάσεις. Έχουν πέσει και χρήματα στη Θράκη, έχουν γίνει και επενδύσεις, αλλά φάνηκε ότι όλο αυτό το μοντέλο ενίσχυσης εν τέλει κρατάει πάρα πολύ λίγο όσο κρατάνε οι επιχορηγήσεις από το κράτος και εξαφανίζεται μετά. Γι' αυτό και λέμε ότι πρέπει να υπάρξει ένα άλλο πλέον μοντέλο με το οποίο θα ενισχύουμε όλη την περιφέρεια, γιατί τα προβλήματα είναι όλη τη περιφέρεια. Απλά στη Θράκη υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες που έτσι και για θα έλεγα ευθέως και για εθνικούς λόγους καλό είναι να υπάρχει ένα καλό επίπεδο έτσι κοινωνικής συμβίωσης. Και χρειάζεται μια φροντίδα παραπάνω. Αλλά όλη η ελληνική περιφέρεια έχει πολύ μεγάλα προβλήματα. Κύριε Ξενίδη, είχαμε την πρότασή σας για τα καύσιμα, προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές που είναι προς τα πάνω και υπερβολικά προς τα πάνω. Πλέον ο πολίτης, ο φίλος ακροατής που χρησιμοποιεί αναγκαστικά το αυτοκίνητό του, όχι για ψυχαγωγία, βλέπει ότι δεν μπορεί να τα ξέρετε και στα καύσιμα, στο ποσό που χρειάζεται σε καθημερινή βάση προκειμένου να μετακινηθεί. Αλλά από ό,τι φαίνεται, το Υπουργείο Οικονομικών σας γύρισε την πλάτη. Δεν μπορούν να συνεργαστούν τα δύο Υπουργεία μεταξύ τους, ή η δική σας πρόταση δεν έχει τέτοια βαρύτητα? Θα σας πω, δεν θέλω ούτε τον καλό να κάνω, ούτε τον ήρωα. Μάλιστα. Ούτε εγώ είμαι αυτός ο οποίος λέει κάτι που σήμερα ακούγεται καλά στα αυτιά των πολιτών και κάποιος ταχώς λέει όχι κλπ. Μας έχει προβληματίσει όλους, και εμάς και το Υπουργείο Οικονομικών, όλη αυτή η έκρηξη στις τιμές των καυσίμων που είναι ένα διεθνές πρόβλημα αυτόν τον καιρό. Και που ειδικά για τη χώρα μας που βρίσκεται σε κρίση και τα εισοδήματα έχουν μειωθεί τόσο πολύ, καθίσταται σχεδόν αδύνατο πλέον σε λίγο να μπορούμε να χρησιμοποιούμε ακόμα και το αυτοκίνητό μας. Με δεδομένο μάλιστα ότι σε άλλες χώρες της Ευρώπης, όπως και στην Ιταλία και στη Γαλλία, έχουν υπερβεί ήδη εδώ και αρκετές μέρες τα ποσά, τα 2 ευρώ η τιμή της βενζίνης. Πράγμα το οποίο δεν ξέρουμε πού θα σταματήσει στην Ελλάδα, παρότι προσπαθούμε να απορροφήσουμε όσο γίνεται περισσότερο μέσω της μείωσης της κερδοφορίας των πρατηριούχων ή και των διγλιστηρίων, να απορροφήσουμε εν πάση περιπτώσει όσο γίνεται αυτές τις αυξήσεις. Είναι δεδομένο ότι αυξάνεται η τιμή και θα συνεχίσει να αυξάνεται, ελπίζω, δεν ξέρω μέχρι πότε, εν πάση περιπτώσει. Ναι, αλλά το Υπουργείο Οικονομικών. Εργαζόμαστε λοιπόν κάποια σενάρια τα οποία ενδεχομένως θα μπορούσαν να βοηθήσουν σε αυτή τη συγκυρία. Ναι, αλλά κύριε Ξενίδη, όταν εσείς έχετε τα σενάρια τα δικά σας, καταθέτε μια πρόταση που είναι ελπιδοφόρα και έχει το Υπουργείο Οικονομικών και σας λέει για δημοσιονομικούς, κάτι δηλαδή γενικό αυτό, για τον πολίτη ακροατή που διαβάζει ή αναγνώστη ή τηλεθεατή αυτών των απόψεων, για δημοσιονομικούς λόγους δεν μπορώ να ακολουθήσω τη δική σας σκέψη, τότε σας κατηγορεί εσάς η αντιπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία ή τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και για την υπηρεσιακή κυβέρνηση, αλλά και για εσάς ως στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, για φθηνά προεκλογικά κόλπα. Όπως π.χ. διαβάζω τώρα στο Ελεύθερο Τύπο, που είναι ένας αντιπολιτευτικός τύπος. Απέναντι σε αυτός. Ο Ελεύθερος Τύπος λέει ό,τι θέλει, και μπορώ να το λέω έτσι ευθέως, το λέει ό,τι θέλει. Όχι, είναι και σε άλλες εφημερίδες. Ήδη έχω και μια πρωτόδικη απόφαση που τον έχει καταδικάσει για συκοφαντική δυσφήμιση, και η οποία περιμένουμε και την εφετειακή την απόφαση, λέγοντας ότι έχω πάρει και 400.000 μαύρα λεφτά και τα έχω ρίξει για να κερδίσουμε τις περιφερειακές εκλογές ως ΠΑΣΟΚ πέρσι τον Νοέμβριο. Ελεύθερος τύπος, είναι ό,τι θέλει λέει. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο που θέλω να σας πω είναι ότι η πρόταση η οποία διατυπώθηκε ήταν σε άμεση συνάρτηση με τα δημοσιονομικά πλαίσια, τα οποία δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε τώρα την εφαρμογή των μέτρων και τη σχέση μας και με τις δανείστριες χώρες σε αυτή την πολύ κρίσιμη στιγμή της ολοκλήρωσης του PSI και της ανακεφαλαίωσης των τραπεζών,
θέτοντας ζητήματα που θα έθεταν σε κίνδυνο τα έσοδά μας όπως έχουν προγραμματιστεί. Απλά αναρωτιόμαστε, κύριε Ξενίδη, αν πριν κάνετε μια επίσημη πρόταση, επικοινωνείτε με τα αρμόδια Υπουργεία προκειμένου να προλιανθεί το έδαφος. Να δείτε αν υπάρχει έδαφος για να καλλιεργήσετε μια άποψη και μια πρόταση. Η πρόταση αυτή έχει γίνει από 7 Μαρτίου. Μάλιστα. Προφανώς υπάρχει αυτή η προετοιμασία. Εκείνο το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι σε αυτήν την επιχειρηματολογία που υπάρχει, την εύλογη ανησυχία από πλευράς του Υπουργείου Οικονομικών ότι δεν μπορούμε να ρισκάρουμε αυτή τη στιγμή με τα δημοσιονομικά της χώρας, υπάρχει και μια αντίθετη επιχειρηματολογία που λέει ότι επί της ουσίας μπορούμε να αποφύγουμε αυτήν την μείωση, γιατί ούτως ή άλλως συμβαίνουν δύο πράγματα. Πρώτον, μειώνεται η κατανάλωση, άρα μειώνονται ενδεχόμενα να μειωθούν τα έσοδα λόγω του ότι σταματάμε να χρησιμοποιούμε πλέον τα αυτοκίνητά μας με την βενζίνη. Και μια άλλη επίσης επιχειρηματολογία, η οποία λέει ότι όσο αυξάνει η τιμή της βενζίνης, επειδή έρχεται ο ΦΠΑ και προστίθεται σε αυτήν την τιμή, αυξάνεται το ποσοστό κέρδους της πράξεων μέσω του ΦΠΑ από το κράτος. Άρα κατά συνέπεια μπορεί και το κράτος εκεί να έχει μια ευελιξία σε σχέση με τη μείωση του υλικού φόρου κατανάλωσης. Κύριε Υπουργέ, για να κλείσουμε το θέμα της βενζίνης, δηλαδή αυτό που λέμε σήμερα στον πολίτη ακροατή που μας ακούει αυτή τη στιγμή είναι ότι θα συγκρατηθεί η τιμή της βενζίνης με άλλους τρόπους ή θα παραμείνει ανεξελεκτή μέχρι και τις εκλογές. Ο έλεγχος, έτσι όπως το λέτε, έχει την λογική του πλαφών. Μάλιστα. Το πλαφόν επιβάλλεται εκεί όπου παρουσιάζονται αδικαιολόγητες ανατιμήσεις. Εδώ έχουμε εμείς όχι δικαιολόγητες ανατιμήσεις από κάποιους που κερδοσκοπούν, τους έχουμε βάλει και συμπιέζουν πάρα πολύ τα περιθώρια κέρδους τους για να μην μεταφέρεται η αύξηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου με τα ανάλογο ρυθμό και στην εγχώρια παραγωγή. Άρα δεν μπορείς να επιβάλλεις πλαφόν. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι αυτό, κύριε Ξενίδη, πρέπει να φτάσει και στο τελευταίο ασυνείδητο ενδεχομένως πρατηριούχο. Ξέρετε, γιατί είναι κατά περίπτωση. Μπορεί να έχει ένα πρατήριο το οποίο ελέγχει μια ολόκληρη περιοχή. Και οι κάτοικοι της περιοχής αυτή να πληρώνουν, αν θέλετε, υπερβολικά το ποσό της βενζίνης, γιατί ο συγκεκριμένος πρατηριούχος, ο οποίος παραμένει ανεξέλεκτος, δρά όπως δρά ασυνείδητα. Αντιλαμβάνεστε που σας λέω. Αφορά και κατά περίπτωση. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο δίκτυο τιμοληψιών που είναι υποχρεωτικές άλλωστε για τους πρατηριούχους. Συγκεντρώνονται τα στοιχεία και έχουμε αποδείξει ήδη σε αυτό το σχετικό σύντομο χρονικό διάστημα που είμαι στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου με τρεις συνεχείς αποφάσεις όπου επιβάλαμε πλαφόν μάλιστα και σε πανελλαδικό επίπεδο σε κάποιες περιπτώσεις. Μάλιστα. Θα διστάσουμε να το κάνουμε αν υπάρχουν φαινόμενα κερδοσκοπίας, αλλά σας λέω ότι αυτή τη στιγμή το πρόβλημα των καυσίμων και των τιμών τους είναι η διεθνής άνοδος και γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία ενδεχομένως αν υπάρχει μια λύση σε δομική παρέμβαση για να συγκρατηθούν οι τιμές ως προς την τελική τιμή που έρχονται στον καταναλωτή. Κύριε Υπουργέ, να πάμε λίγο, γιατί επηρεαζόμαστε και τα μηνύματα που είναι αρκετά των φίλων ακροατών, να πάμε λίγο και στο ρύζι και στις καταγγελίες που έκανε και το Υπουργείο για εσχροκέρδια στο ρύζι. Είναι μόνο το ρύζι, είναι και άλλα προϊόντα. Έχουμε και την πατάτα, έχουμε το αλεύρι, αύριο θα έχουμε τα αμνοερήφια. Αυτό το οποίο κάνουμε εδώ και... πρώτη φορά μιλάτε και εμένα με ενθαρρύνει αυτός ως ακροατή ή πολίτη ή ψηφοφόρο, όχι μόνο οποιοδήποτε κόμματος, αρχίζω να αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί κάποια στιγμή να αλλάξει κάτι για να γίνει και δουλειά, γιατί εδώ μιλάτε, κάνετε και μια ευθεία επίθεση σε κάποιους από τα σούπερ μάρκετ, δηλαδή σε κάποιους επιχειρηματίες οι οποίοι προχωρούν ασυνείδητα και σχροκερδούν σε μια πολύ δύσκολη στιγμή για τη χώρα. Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλοι έχουμε κουραστεί και έχουμε βαρεθεί να ακούμε είτε κοινότυπα πράγματα ως καταγγελίες για τις τιμές, είτε κοινότυπες απαντήσεις από πλευράς των ηγεσιών, των πολιτικών σε σχέση με την αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων. Εμείς κάναμε κάτι πολύ απλό. Παρότι υπάρχει σήμερα η αντίληψη η οποία λέει ότι αυτό το οποίο έχει σημασία είναι η οροφή των τιμών και ο ελεύθερος ανταγωνισμός ώστε να διαμορφώνονται οι τιμές να τραβιούνται προς τα κάτω. Λόγω λοιπόν όλων των στρεβλώσεων που υπάρχουν και στην ελληνική αγορά αλλά και σε άλλες, δεν είναι μόνο δικά μας φαινόμενα αυτά, είπαμε ότι έχει μεγάλη σημασία να δούμε πώς διαμορφώνεται η διαβάθμιση των τιμών σε κάθε το επίπεδο. Δηλαδή να παίρνουμε προϊόν και να βλέπουμε εάν αυτό παράγεται πόσο πωλείται, πόσο το παίρνει αν υπάρχει κάποιος ενδιάμεσος, πόσο το πουλάει ο μεταποιητής, πόσο φτάνει στο σούπερ μάρκετ, πόσο το αγοράζει ο καταναλωτής. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολη, ξέρετε, αυτή η δουλειά και μπορεί να βγάλει πάρα πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν και με ενδεχόμενες
με ζητήμα ανταγωνισμού, όπως με ενδεχόμενο ενδομηλικών συναλλαγών ή με κατάχρηση δεσπόζουσα θέση. Είναι αυτά τα ευρήματα που μπορεί να έχει κάποιος από μάλιστα μια τέτοια δουλειά. Κύριε Υπουργέ, έχουμε πολύ καλή τιμή αυτή τη στιγμή. Ναι, ολοκληρώστε, συγγνώμη. Ναι, να σας ολοκληρώσω λίγο αυτό που έχει σημασία. Ναι. Εμείς όπου έχουμε βάλει στο μικροσκόπιο τέτοιου είδους προϊόντα, στοιχειοθετούμε με τιμολειψίες, γιατί έχουμε τη δυνατότητα. Παίρνουμε και τα συμβόλαια τα οποία έχουν οι μεταποιητές με το supermarket, η παραγωγή με τους μεταποιητές. Να βγάζουμε λοιπόν αυτά τα συμπεράσματα και εκεί όπου προκύπτουν εμφανώς μεγάλες διαφοροποιήσεις, να διαβιβάζουμε στην αρμόδια εισαγγελία και στην Επιτροπή Ανταγωνισμού τα στοιχεία πλέον, προκειμένου να εφοδιάσουμε με στοιχεία για να διευκρινιστεί αν υπάρχουν ποινικά αδικήματα, είτε για να δει η Επιτροπή Ανταγωνισμού του πώς με στοιχεία πώς λειτουργεί ή δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός σε συγκεκριμένο προϊόν και κλάδο. Μάλιστα. Υπουργέ, έχετε κάνει μια δήλωση. Να έρθουμε λίγο και σε προσωπικό επίπεδο. Μιλάω προσωπικό ως βουλευτή. Έχετε κάνει μια δήλωση ότι πιθανότατα θα αποχωρήσετε από το ΠΑΣΟΚ αν δεν είναι αρχηγός ο κ. Παπανδρέου. Επειδή είναι πολύ έντονο το ερώτημα και επίμονο των φίλων ακροατών, σήμερα, την ώρα που μιλάμε, ποια είναι η δική σας θέση? Κοιτάξτε, εγώ για δύο πολύ συγκεκριμένους λόγους αναμίχθηκα με την ενεργό πολιτική σε αυτό το επίπεδο. Πολιτικοποιημένος είμαι από μικρό παιδί. Η άποψή μου ήταν ότι μέσα από αυτή την προσπάθεια που έκανε ο Γιώργος Παπανδρέου μπορούσαμε να αλλάξουμε την πολιτική και την Ελλάδα. Φαίνεται ότι την πολιτική μάλλον δεν την αλλάξαμε. Η Ελλάδα θα δείξει αν αλλάζει σιγά σιγά, αλλά θέλει πολλή δουλειά και πολλή προσπάθεια. Πιστεύω ότι οι βάσεις μπήκαν. Νομίζω ότι προσωπικά πλέον έχω ολοκληρώσει έναν κύκλο και δεν έχω κάτι περισσότερο να προσφέρω και πολύ περισσότερο δεν έχω να αποτανθώ στους συμπολίτες μου που ενώ πολιτεύτηκα για πρώτη φορά με εξέλεξαν βουλευτή, δεν έχω ένα συγκεκριμένο σχέδιο για να πάω να τους προτείνω αυτή τη στιγμή προκειμένου να δώσω λύση στα προβλήματά τους. Κύριε Ξηλίδη, επειδή δεν υπάρχει προηγούμενο. Συγγνώμη κύριε Υπουργέ, επειδή δεν υπάρχει προηγούμενο παρόμοια άποψη που να έχει κοινοποιηθεί τόσο, αν θέλετε, ξεκάθαρα, θα μου δώσετε λίγο χρόνο να επιστρέψουμε σε ένα λεπτό να το συζητήσουμε για 2-3 λεπτά ακόμα. Βεβαίως. Έχει ενδιαφέρον για τους φίλους ακροατές, γιατί νομίζω ότι τέτοιες σκέψεις είναι καλό να μπαίνουν στην κουβέντα, κυρίως όταν η εκπομπή λέγεται και γιάφκα. Επιστρέφουμε σε 2 λεπτά. Ευχαριστώ. Πίσω στη γιάφκα. Περιμένουμε βέβαια όλα τα ερωτήματά σας για τον κύριο Ξηνίδη στο 2-10-61-96-100 και στο Σπύρος Χαριτάτου στο Twitter. Και για τον κύριο Κουβέλη που ακολουθεί σύμφωνα με τα σας έχουμε προσυμφωνήσει. Επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον κύριο Σωκράτη Ξηνίδη, τον αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, βουλευτή της πανέμορφης Ξάνθης. Και έχουμε έρθει σε ένα πολύ σημαντικό σημείο, κύριε Ξηνίδη. Επιστρέφουμε στην κουβέντα μας. Μια κουβέντα σας λέτε ότι αποχωρώ από την πολιτική, αν τουλάχιστον καταλάβαμε σωστά, γιατί δεν έχω πια κάτι άλλο να προσφέρω. Όπως έχουν έρθει τα πράγματα σήμερα, δεν ξέρω αν θέλω να συμμετέχω στην επόμενη μέρα. Αυτό γιατί, κύριε Ξηνίδη, η επόμενη μέρα θέλει άλλη εικόνα πολιτικού, ή εσείς ως πολιτικός βλέπετε μια άλλη επόμενη μέρα για την Ελλάδα, στην οποία δεν μπορείτε κάτι να προσφέρετε? Έχει να κάνει με την ηθική σας, έχει να κάνει με το τι θα σας ζητηθεί να πράξετε ως πολιτικός, τι ακριβώς? Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ένα σαφές όραμα, το οποίο κανείς στο πολιτικό στερέωμα, στο οποίο να περιγράφουμε το τι είναι αυτό το οποίο θα κάνουμε στην Ελλάδα μετά την κρίση, που είναι κάτι εντελώς καινούριο. Και μέχρι αυτό να το ξεκαθαρίσουν τα πολιτικά κόμματα και μέχρι να το ξεκαθαρίσω και εγώ για να δω σε τι πιστεύω από αυτά τα οποία λένε π.χ. το δικό μου πολιτικό κόμμα ή και οποιοδήποτε άλλο πολιτικό κόμμα και τι όχι, δεν μπορώ να ανοίξω αυτόν τον διάλογο με τους πολίτες. Δεν έχω να τους προτείνω τίποτα για το αύριο. Άρα αυτό μου δημιουργεί μια πολύ μεγάλη δυσκολία στο να μπορέσω να τους απευθυνθώ με πίστη σε κάτι εκτός από την κατοχύρωση της βουλευτικής μέδρας. Δεν θέλετε να τους πείτε ψέματα με λίγα λόγια? Όχι, δεν είναι ψέματα. Δεν ξέρω είναι να φανείται ψεύτης από τα αποτελέσματα, από την εξέλιξη. Ότι εδώ έχει αποδειχθεί ότι η κατάσταση πια έχει διαμορφωθεί στη χώρα μας με έναν τέτοιο τρόπο, ότι αν μιλάς μπορεί να εκτεθείς πάρα πολύ. Και επειδή θα αναγκαστούν να μιλήσουν ενώπιον των εκλογών,
Δεν είμαι διατεθειμένος να κάνω το ίδιο. Ήδη νιώθω ότι σε αυτά τα... έκανα πολύ κόπο από 50 χρόνια για να κατοχυρώσω την αξιοπρέπειά μου, την οποία στα 2,5 χρόνια που ασχολούμαι με, σε αυτό το επίπεδο με την πολιτική, έχω μάθει ευθέως να έχω δει ότι ευθέως βάλεται πλέον και αμφισβητείται η αξιοπρέπειά μου. Έχω δεχθεί αυγά, γιαουρτιά, βρισίματα. Εγώ δεν έχω κάνει καμιά τέτοια σύμβαση με τους πολίτες. Θεώρησα ότι μέσα στα πλαίσια της αξιοπρέπειας και της πολιτικής ίσως μπορώ κάτι να προσφέρω κι εγώ. Βλέπω ότι δεν υπάρχει ούτε αξιοπρέπεια. Βλέπω ότι η πολιτική έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή στο να εκφράσει αυτό το οποίο έχει ανάγκη ο τόπος. Δεν μπορώ να είμαι σε μια τέτοια ενεργή θέση μέχρι να ξεκαθαρίσει αυτό μέσα μου και να μπορώ να αποτανθώσει πολίτες. Κύριε Ξενίδη, στην αρχή της κουβέντας μας, όταν ξεκίνησα το ερώτημα, είπατε ότι εμπνεύστηκα από τον Γιώργο Παπανδρέου. Σήμερα τι έχετε να πείτε για τον Γιώργο Παπανδρέου? Πρόδωσε αυτά τα οποία ελπίζατε ή απλά έχετε κρατήσει μια πίκρα από τόσα συνέβησαν μέσα στο κόμμα και στην Ελλάδα τα τελευταία 2,5 χρόνια? Πίκρα θα μπορούσα να έχω από επιμέρους χειρισμούς όπως και όλοι μας. Εγώ πιστεύω ότι ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν και εξακολουθεί να είναι απολύτως ειλικρινής. Κλήθηκε να αντιμετωπίσει μια κατάσταση που δεν ήταν αυτή στην πολιτική του ατζέντα για την Ελλάδα, του πώς ήθελε να διαμορφωθεί και πώς οραματίστηκε την Ελλάδα. Με τη δική του καθοδήγηση, τις δικές πρωτοβουλίες, η χώρα εξακολουθεί να είναι ζωντανή, όταν δεν το πίστευε κανένας ούτε τον Μάιο του 10, ούτε μέχρι και τον Οκτώβριο του 2011 με την σχετική απόφαση που υλοποιούμε σήμερα και η χώρα είναι ζωντανή. Μάλιστα. Και όλοι κάνουν όπως το ξεχνάνε αυτό. Λοιπόν, βολεύει σε όλους η σκέψη του ότι φταίει ο Παπανδρέου που δεν έκανε αυτό ή εκείνο ή το άλλο. Έτσι λειτουργεί η κοινωνία. Αντιλαμβάνομαι ότι παραμένετε πιστό στη συστράτευση με τον κύριο Παπανδρέου. Περιστατικά όπως αυτά συνέβησαν χθες με τον κύριο Ροντούλη στη Βουλή, σας δυσαρεστούν και οι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιούνται? Είναι μέσα στα πλαίσια της αξιοπρέπειας που σας είπα. Αν ο κύριος Ροντούλης θεωρεί ότι μπορεί να μιλάει μέσα στη Βουλή όπως μιλάει προφανώς με τις παρέες του στη Λάρισα, είναι και αυτό ένα στοιχείο που αποτρέπει σοβαρούς ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν με την πολιτική και θέλουν να είναι αξιοπρεπείς να το δοκιμάσουν. Ναι, και σε εσάς έχει καταλογιστεί ότι στο παρελθόν έχετε χαρακτηρίσει συνάδελφό σας βουλευτή, γυναίκα μάλιστα, με ένα αξιοπρεπή τρόπο. Βέβαια, δεν ξέρω αν έγιναν έτσι τα πράγματα, αλλά θα σας πω ότι μέσα στη Βουλή συμβαίνουν αυτά. Είναι μέσα στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ διαφορετικό το να μην έχει συνέστηση ότι μιλάς μέσα στη Βουλή από μικροφόνο και απευθύνεσαι δημόσια, και άλλο το να πεις κάτι σε μια κουβέντα την ώρα που αποχωρήσει. Πρέπει να αυτή σε κάτι που είπες. Λέτε ότι δεν μπορεί να ποινικοποιηθεί μια κουβέντα που να κάνει σε φιλικό κλίμα μεταξύ ενός συναδέλφου ή οτιδήποτε, από το να μιλάς από το μικρόφωνο που είναι άλλο πράγμα και να απευθύνεσαι στον πολίτη. Ούτε καν συζήτηση. Έτσι, εγώ μονολόγησα κάτι το οποίο ενδεχομένως σε μια πιο ψύχρεμη στιγμή και να είχα συγκρατήσει τον εαυτό μου να το πω. Δεν σας κρύβω ότι το σκεφτόμουν. Έχετε ζητήσει συγγνώμη από τη συνάδελφό σας για τη φράση καλτσοδέτα συγκεκριμένα, να το υπενθυμίσουμε τώρα, και επιτρέψτε μου λίγο την ερώτηση. Όχι. Αισθάνθηκατε την ανάγκη να ζητήσετε συγγνώμη γι' αυτό? Όχι, γιατί θεωρώ ότι με τον τρόπο που το αντιμετώπισε και εκείνη δεν άφησε τέτοια περιθώρια. Εκ των πραγμάτων όμως δεν σας κρύβω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο το σέρνω επάνω μου, όχι ως προς την, σας είπα, ας πούμε, έτσι ως προς, θεωρώ ότι λειτουργήσα αυθόρμητα και είπα αυτό που σκέφτηκα, αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι πάντα καλό αυτό, και ιδίως για έναν άνθρωπο ο οποίος πολιτεύεται, έχει δημόσια έκφραση, υποτίθεται ότι πρέπει να εκφράζει μια δημόσια ευπρέπεια. Θεωρείτε ότι το εκμεταλλεύτηκε η συναδερφό σας, κύριε Καϊλή? Επικοινωνιακά. Ναι, δεν μπήκα καν σε αυτή τη λογική. Περισσότερο με απασχόλησε ως προς τις δικές μου ευθύνες παρά με το τι κάνει η κυρία Καϊλή. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Κύριε Ξενίδη, είστε ξεκάθαρος. Έκανα την ερώτηση γιατί επέμειναν οι ακροατές. Δεν ήθελα να φανώ αναξιόπιστος απέναντι στους ακροατές της Γιάφκας. Είστε ξεκάθαρος σε ό,τι έχετε ερωτηθεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία μας. Καλή δύναμη και εύχομαι ό,τι καλύτερο για το μέλλον σας. Η επιλογή είναι δική σας. Αλλά μου άρεσε ότι ήσασταν ιδιαίτερα ειλικρινής σήμερα. Και αυτό έχει να κάνει και με την αντίδραση των ακροατών στα όσα έχετε πει μέχρι στιγμής στην Γιάφκα. Την καλή μας μέρα να έχετε. Γεια χαρά.